20 σχεδόν είναι, κάτι τα τηλέφωνα εδώ πέρα Κώστα έτσι νωρίτερα. Κάτι... Να πούμε καταρχήν ότι η εκπομπή θα ανέβει και σαν web TV στο site kanyaspor.fm.gr και είναι και βέβαια και στη διάθεση οποιοδήποτε τη χρειαστεί γιατί θέλει για οποιοδήποτε λόγο. Καθώς μας είπε σημαντικά πράγματα από εδώ πέρα, μίλησε με ονόματα, με επώνυμα για ένα μέλλον το οποίο προδιαγράφεται ζωφερό προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί ποτέ δεν ξέρει την επόμενη μέρα θα μας ξημερώσει. Γιατί τα πράγματα στον Άχανια ανέβαιναν ένα δευτερόλεπτο, έτσι Κώστα. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα χαρώ, ειλικρινά σας μιλάω, να μάθω ότι πες μετά τη φυγή τη δικιά μου τώρα. Mm-hmm. Που μακάρι ειλικρινά σας μιλάω, παιδιά, ακόμα και τώρα στη φάση που είμαι, σε αυτή την κατάσταση τώρα, έτσι όπως με έχουν κάνει να είμαι, επειδή δεν είμαστε τίποτα γυναικούλες και είμαστε άντρες και το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα, να βρουν έναν τρόπο να με γυρίσουν πίσω. Η καρδιά μου είναι πάντα στον Αοχανιά, αλλά δυστυχώς με έχουν παγώσει. Τη μια οι καταστάσεις, την άλλη οι εχθροί. Την άλλη, η δολιοπλόκη. Αλλά και ένα παραπάνω ο Γιώργος ο Βούρβαχης. Ειλικρινά σας μιλάω γιατί μπορεί να νομίζει ότι έχω κάτι μαζί του ή ρίχνω μπαλάκι για να επεφύγω κάτι. Πρόεδρε, δεν θέλω να επεφύγω τίποτα εγώ. Εγώ ονόμασα, είπα και ότι σε πήρα εγώ στο τηλέφωνο όταν σου πήρα να μου δώσεις την ευχή σου και την ευλογία σου για να συνεχίσω αυτό το οποίο πάω να κάνω. Είπα τι μου είπες και μάλιστα είπα και τι είπατε στον Παντελή τον Ευθυμάκη. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν θέλω να κάνω ούτε πόλεμο στο πρόσωπό σας ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλά επειδή τυχαίνει, ειλικρινά σας μιλάω. Ούτε φοβάμαι εγώ να με διορίσει κανείς, ούτε να με βάλει σε καμιά θέση ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ ήρθα να πω αλήθειες για το καλό του Χανιώτικου Ποδοσφαίρου και το ΑΟ Χανιά. Αφήνω όλους αυτούς τους οποίους πειράξανε και πειράζουν τον ΑΟ Χανιά στην οργή του κόσμου. Να μαζευτούν λοιπόν, όχι για να πάνε, δεν σπρώχνουν τον καθένα να πάει στη φυλακή. Απλά μόνο με τη γνώμη του και τη ματιά του. Είναι αρκετό σήμερα για να μπορέσει να πονέσει ένας άνθρωπος. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ έκανα μέχρι και κινήσεις συσπήρωσης. Ήμουν εγώ ο ίδιος μέχρι και τον Ψηλάκη τον Νότι πήρα τηλέφωνο και του ζήτησα συμβουλές, του ζήτησα να είναι δίπλα μου σε ό,τι κάνω και μάλιστα ο άνθρωπος με το παραπάνω μου είπε προχώρα Κωστή και αν είσαι και κάνεις και κάτι δυνατό μαζί σου θα είμαι και εγώ. Και εγώ αγαπάω τον ΑΟ Χανιά. Όλος ο κόσμος με λίγα λόγια, όλοι όσοι διετέλεσα προέδρε και είχα την ευχαίρεια να τους πάρω τα δίπλα. Ακόμα και ο, σας είπα και εξ αρχής, Λαγουμιτζής ο Νίκος, ο Ντερμανάκης ο Γιάννης, ο Βυριράκης ο Δημήτρης και πόσο μάλλον και ο πατέρας μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται υπερεπίτιμος πρόεδρος για αυτήν την ομάδα, το τι έκανε τόσα χρόνια το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, πρόσεχε τα πάνδυνα και εδώ θα πω ότι έστω και μέσα από το ραδιόφωνο πραγματικά θα του πω ότι ναι, συγγνώμη γιατί δεν τον άκουσα. Όταν τον πήρα στο τηλέφωνο και του είπα τι να κάνω με τον ΑΟ Χανιά, ξέρετε τι μου είπε. Είσαι ολόκληρος άντρας και κάνω ό,τι νομίζεις. Αλλά αν δεν δεις τα πράγματα να είναι σωστά και τίμια, να μην προχωρήσεις ποτέ. Εγώ έκανα το κεφαλίο μου. Και ήρθα εδώ πέρα κάτω, τράβηξα, έκανα, έδειξα. Και τελικά αποδείχτηκε ότι πολλά πράγματα εδώ πέρα κάτω γίνεται ένα λαλούμ. Φτιάχνει όμως η κατάσταση, έτσι σας το ξαναλέω, φτιάχνει. Πώς φτιάχνει. Να φύγουν όλοι αυτοί που πολεμάνε τον ΑΟ Χανιά. Μη μασάει κανένας, ας είναι ο επόμενος όπως είμαι και εγώ, να βγει να τα πει όλα στη φορά. Εγώ δεν ήρθα εδώ να κοροϊδέψω κανέναν, ναι. Σας ονομάτισα. Βγαίνω και στην κοινωνία των Χανίων τώρα, αυτή τη στιγμή, με ανοιχτό μικρόφωνο, να έρθουν δίπλα μου, να τους ονομάσω, να πάω και μπροστινός, ειλικρινά σας μιλάω και να τους βγάλω μέχρι και έξω από εκεί που είναι και να τους πω: έλα εδώ εσείς αυτός που πολεμά στον ΑΟ Χανιά. Και ναι, και δεν θα κάνω και πίσω. Θα κερδίσω κάτι. Δεν θα κερδίσω τίποτα. Πάντα θα υπάρχει ένας πόλεμος. Οι μεταγραφές που έκανα για τον ΑΟ Χανιά όσον αφορά το διοικητικό, πιστεύω ότι παίρνουν αλφα με τόνο και παραλαμβάνω το στέλνω του Σφακιανάκη. Για μένα ήταν μια από τις καλύτερες μεταγραφές που μπορεί να γίνουν ποτέ για ένα χανιώτικο ποδοσφαιρικό σωματείο και ειδικά για την ΠΑΕ ΑΟ Χανιά. Ο άνθρωπος ήρθε χωρίς να ζητήσει κάτι. Ήρθε να βοηθήσει πραγματικά, παιδιά. Και ίσως πολλούς να τους πείραξε. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε όμως σε ένα άλλο. Να ξέρετε ότι το πρόβλημα του ΑΟ Χανιά αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Είναι στο χείλος του Κρεμνού, αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Κάνω έκκληση, επειδή φεύγω από αυτή την προσπάθεια που κάνω. Κάνω έκκληση σε όσους θα βρεθούν. Γιατί να ξέρετε, μέχρι και ένα ραντεβού που έκανα χθες, το οποίο είναι γνώσης ο άνθρωπος, μίλησα και εγώ με τον κύριο Κατσιγιάννη τον Νίκο. Ο άνθρωπος μου είπε: δεν θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα. Είναι στεναχωρημένος, το στεναχωρέσανε. Ειλικρινά, το είπα και την προηγούμενη φορά. Εγώ είχα απλές σχέσεις μαζί του. Δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο. Όμως έκανα την προσπάθειά μου, ήμουν υποχρεωμένος εφόσον η ομάδα δεν ανήκει σε μένα, να πάω να τον ευρώ και να του πω να κάνουμε κάτι παρέα. Ο άνθρωπος δεν είπε όχι όσον αφορά το θέμα με μένα.
Είπε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί γιατί είστε αγχωρημένος εδώ με τα Γανιά. Οπότε από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει και άνθρωπος να ασχοληθεί. Άρα λοιπόν, επειδή ήταν ένα σενάριο ακόμα περί επιστροφή στην Νίκο Κατσιγιάννη, ουσιαστικά καταραίει και αυτό. Βρεθήκατε μαζί χθες για να καταλάβει ο κόσμος. Βεβαίως. Ραντεβού μιλήσατε. Βεβαίως. Έτσι, face to face. Face to face. Και σου είπε ότι δεν ενδιαφέρον για τον Γανιά να τον πάρω. Κωστή, να είσαι καλά. Ειλικρινά εκτιμάω αυτό που πας να κάνεις σαν νέος παράγοντας. Αν μπορώ ειλικρινά εσένα και κάπου να σε βοηθήσω με τον τρόπο που θα σε βοηθήσω, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Άο Γανιά. Είμαι στεναχωρημένος, με στεναχωρέσανε και δεν θέλω να ασχοληθώ. Αυτά για να καταλάβουν πολλοί ότι εγώ δεν ανήκω σε κανένα μέτωπο, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ναι. Ο Κατσιγιάννης ο Νίκος στο κάτω-κάτω είναι στην ηλικία μου άνθρωπος. Είναι αμαρτία να κατηγορείται κάποιος όταν έχει βάλει τα λεφτά του και επειδή πολλοί κάποιοι γουστάρουν ή δεν γουστάρουν, θέλουν ή δεν θέλουν, να κατηγορούν. Πάμε σε έναν άλλον όμως και εδώ σιγά-σιγά ολοκληρώνω. Ο κύριος Μιχάλης ο Τζουγκαράκης, για άλλη μια φορά στο ξαναλέω, μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος, μέχρι και χτες ο άνθρωπος, μου λέει, Κωστή, είμαι δίπλα σου. Κωστή, χάραξε το δρόμο. Εγώ, εδώ, και είναι και ο πατέρας σου να πούμε, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κατάσταση. Ό,τι κινήσεις και κάνεις, εγώ θα τις χειροκροτήσω. Ο άνθρωπος δείχνει το ενδιαφέρον του, είναι δίπλα του, έδωσε πάρα πολλά λεφτά, αυτά σας τα λέω, τα έλεγξα εγώ, τα έλεγξα προσωπικά, με τους ανθρώπους που ήρθανε και είδανε τι πάω να αναλάβω. Και είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι Κωστή, προχώρα. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω, έτσι, ο άνθρωπος αυτός στεναχωρημένος είναι, και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος στα Χανιά όπως είναι ο Τζουγκαράκης να έρθει και να πει εγώ θα ξαναβάλω τόσα λεφτά για να προχωρήσει η ομάδα. Το ότι με λιγενέστε, για να μπορέσουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πιστεύω ότι επειδή ο Θεός είναι πολύ μεγάλος, μακάρι να βρεθεί μια λύση. Να γίνει κάτι καλό για τον Άο Χανιά, που πολλοί μπορεί να πιστέψουν ότι εγώ δεν θα τα κατάφερνα. Γιατί να μην τα κατάφερνα, μου λείπε κάτι. Είχα σωστούς συμβουλάτρες ίσως και αυτό πολύ μπορεί να μην το γουστάρανε και επειδή ο ΑΟ Χανιά είναι ο δοστρωτήρας και θα βρίσκει το δρόμο του, πραγματικά να πούνε ότι ξέρεις τι, ο ΑΟ Χανιά θα βρει το δρόμο του οπότε δεν είμαστε μαζί του. Τελειώνοντας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω τους λόγους τους οποίους αυτή τη στιγμή με οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και επειδή τη χάνει. Θέλετε λόγω εξυπνάδας, θέλετε λόγω ευστροφίας. Σήμερα στα γραφεία μέσα βρισκόταν ο κύριος Λεβεντάκης ο Νεκτάριος. Μαζί με τον κύριο Σάκη τον Κανακίδη, μαζί με την Κωνσταντίνα την Πατεράκη, επαναλαμβάνω, και την ιδιαιτέρα την κυρία Πέρσα. Και ήταν παρόν στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα τα οποία έκανα στην πλευρά του κυρίου Ευθυμάκη, του κύριου Βυριράκη, και πολλών άλλων, οι οποίοι ήταν θετικοί ανθρώποι, αλλά μου είπε ο κύριος Ευθυμάκης ότι Κωστή δεν θέλουν κάποιοι από τους μετόχους που πρέπει να γίνει σύμφωνα με το καταστατικό η πλειοψηφία και όχι η απαρτία, όπως λέμε, για να μπορέσεις εσύ να κάνεις το πρακτικό που θέλεις, ώστε να το στείλουμε να είναι νόμιμο και να μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια κατοχήρωση ως διοίκηση. Η άλλη περίπτωση ήταν η περίπτωση να πας στο πρωτοδικείο. Σας το ξαναλέω, δεν κάνω τέτοιες κινήσεις εγώ. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου ήρθαν για κάτι καλό. Τι πάει να πει πρωτοδικείο? Πρωτοδικείο σημαίνει κίνηση μιας βεβαιασμένης κατάστασης, ίσα ίσα για να κατοχυρωθώ εγώ 20 μέρες, να δοθούν κάποια 10 χιλιάρικα ή 15 που κάνει για το Βάρντε Χούφτ και τους υπόλοιπους, όπως δεσμεύτηκα ότι θα τα δώσω εγώ και θα αρχίσω να πληρώνω τους ποδοσφαιριστές και μάλιστα εδώ, για να πούμε και αλήθειες, ήρθα από τα γραφεία ο Παπατζίκος, με πήρε τηλέφωνο ο Κοντεών, με πήραν πολλοί ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχα έρθει σε προφορική επαφή και συμφωνία να δοθούν τις επόμενες μέρες τα λεφτά. Εσείς τι λέτε, να τρελάθηκα ένα βράδυ και να τα κάνω όλα αυτά, να θέλω να πάω φυλακή να ξεφτιλίζομαι? Και όμως λοιπόν δεν ήρθε κανένας ούτε να με βοηθήσει, ούτε να πει ότι ξέρεις τι πάμε να κάνουμε το πρακτικό το οποίο θέλεις. Ο κύριος Βυριράκης, ο κύριος Πάτερος και ο κύριος Ευθυμάκης, οι οποίοι αυτοί οι τρεις έχουν το 30%. Σίγουρα είναι και η πλευρά του κυρίου Μαμιδάκη που από την αρχή και με βάση του κύριου Βυριράκη είπε ότι όποιος κάνει το καλό για τον ΑΟ Χανιά, εμείς το στηρίζουμε. Αλλά όλοι αυτοί και πάλι δεν φτάνουν. Θέλει την απαρτία όπως λέμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι είναι δυνατόν
Βοηθήστε τον ΑΟ Χανιά. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου, φεύγω από τα Χανιά με ψηλά το κεφάλι. Έχω σωστά και καθαρά τη συνείδησή μου και όποιος τολμήσει να πει ότι κοίταξε να δεν είναι έτσι τα πράγματα και ο Σγουράκης ήρθε και είπε ψέματα για αυτά, να έρθει να το πει φανερά, ονομαστικά, γιατί έτσι κάνουν οι άντρες. Εγώ σε τι είπα ψέματα, ό,τι είπα το παρουσίασα, το ανακοίνωσα, το έβγαλα στα site, σε εφημερίδες, με και τα πατρόνιμα, με και τους πατεράδες τους είπα. Τι άλλο θέλετε να κάνω δηλαδή. Σας παρακαλώ πολύ, βρείτε τον καλύτερο δρόμο. Είμαι δίπλα σε οτιδήποτε μπορώ να κάνω και να βοηθήσω με τη γνώμη μου, αλλά από ό,τι βλέπω δεν τη θέλουν. Κώστα, οτιδήποτε άλλο θέλεις να με ρωτήσεις, ειλικρινά θα ζητήσω συγγνώμη λιγάκι για τον παρορμητισμό μου, αλλά ίσως από την αγανάκτησή μου και από το πάθος μου και από το πείσμα μου να διοικήσω αυτή την ομάδα, ήρθαμε όσο πιο ζεστά μπορούσα. Σήμερα το πρωί που ήσουν παρόν στο γραφείο, μέχρι που ανακοίνωσα και πώς θα λειτουργήσουμε μέσα όσον αφορά την οργάνωση. Έκανα πλάνα, πέπαιρνα τηλέφωνα. Δηλαδή όλα αυτά δεν μετράνε για τίποτα. Νομίζετε ότι ήθελα λεζάντα ή την καρέκλα. Ένα απλό παιδί είμαι. Δεν ήθελα εγώ να πάρω πόντους από τον ΑΟ Χανιά. Δεν το έχω ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, με ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία που είμαι. Φυσικά και λόγω του πατέρα μου οι περισσότεροι. Γιατί όπως ξέρετε, ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα σε τομέα της νυχτερινής ζωής, όπως είναι τα μπουζούκια, όπως ήταν νυχτερινά μαγαζιά, καφετέριες και πολλά άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αλφα με τόνους. Οι περισσότεροι άνθρωποι με εκτιμάνε και με σέβονται και πιστέψτε με, πραγματικά πέρασα από πολλούς τομείς επιχειρηματικότητας, τον καλλιτεχνικό χώρο. Από τον επιχειρηματικό χώρο δεν πείραξα κανέναν, ήμουν σωστός και αυτή τη στιγμή πήγα σε μια κέρκυρα η οποία με έχει αγαπήσει, με έχει αγκαλιάσει και είπα να θα βοηθήσω τον ομό μου. Κάντε ό,τι νομίζετε εσείς. Κωστά, η δική σου πλευρά, αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα, έτσι, ήταν ο Ηρακλής ο Τσίκινης, ο Αρσένης ο Βάρελης. Τι λένε όλα αυτά. Η Λεωτίτση, η Ελένη. Η σύντροφό σου, έτσι. Βεβαίως. Όλοι αυτοί τι λένε πλέον μετά από αυτήν την εξέλιξη. Γιατί μιλάμε ότι μέχρι το μεσημέρι, στις 12, 1 η ώρα, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Στο πνεύμα τα έλεγαν αυτό. Και μετά τις 12, 1 η ώρα, ακριβώς θυμάμαι την ώρα, αλλάξαν όλα. Τι λένε όλοι αυτοί. Αυτό με τιμάει που θα πω, διότι το να τάξεις καλά με τους ανθρώπους που σε αγαπάνε είναι το Α και το Ω. Ό,τι και να έκανα, ακόμα και το στυλό να κουνούσα, με συμβουλεύαν αυτοί και αυτοί συμβουλευόντουσαν από τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια ωραία κοινή γραμμή και πραγματικά, παιδιά, θα σας πω κάτι τι μου είπανε, το οποίο στεναχωριέμαι. Μου είπαν ότι έχουμε και ξέρουμε ότι εσείς κάτω οι κριτικοί είστε λεβέντες και ό,τι λέτε το κάνετε. Από ό,τι βλέπω, τρώγεστε μεταξύ σας έναν ομό ο οποίος είναι ο πιο όμορφος που υπάρχει στον πλανήτη. Κρίμα, Κωστή, γιατί η επένδυσή μας εκεί κάτω, επειδή ήσουν εσύ, θα έπιανε τόπο. Είναι στεναχωρημένοι οι άνθρωποι. Μέχρι και αυτοί λοιπόν στεναχωρηθήκανε, χωρίς ούτε καν να πάνε να βοηθήσουν, αλλά νιώσαν ότι ήδη βοηθήσαν με το παραπάνω. Μάλιστα. Κωστή, θέλω να πεις κάτι τελευταίο και να κλείσουμε, γιατί είναι για το παρελθόν. Έκανες πολλά ραντεβού, μίλησες με πολύ κόσμο, μίλησες με μετόχους, όπως μου είπες. Από όλα αυτά, έτσι, ποιοι ήταν οι περισσότεροι σου κατηγορίες, σαν κάποιον άλλον, υπήρχε μια σύμπνοια. Πού νομίζεις εσύ ότι αυτή η ομάδα πονάει περισσότερο σε όλα αυτά που είδες? Αυτή η ομάδα, θα σου πω κάτι το οποίο πολλές φορές, στα ίσια θα σου το πω και σένα, το έχεις πει πολλές φορές μέχρι και εσύ ο ίδιος. Ο ΑΟ Χανιά φοβάται τον ίδιο τον εαυτό. Υπάρχει εσωτερικός κλονισμός, για να μην πω κάτι άλλο το οποίο θα, ίσως είναι από τις λίγες φορές που δακρύζω, γιατί από αυτό το πράγμα έχασα και τη σχολημένη τη μάνα μου. Αυτό το πράγμα έχει ο ΑΟ Χανιά. Και παρακαλώ πάρα πολύ, μακάρι να βρεθεί ο καλύτερος γιατρός του κόσμου. Αλλά όταν λέμε γιατρός, όχι γιατρός πρόεδρος, ο οποίος λέει ότι είμαι γιατρός και πρόεδρος όλα τα άλλα και δεν προσφέρει γιατριά για το χανιώτικο αυτό σωματείο, το οποίο έπρεπε να το προσφέρει με το παραπάνω. Και επαναλαμβάνω, πολύ στεναχωρημένος για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον ψήφιζα, τον υποστήριζα από πολύ μικρό παιδί. Θα φύγω με πικρία, με στεναχώρια. Αλλά πάλι το εύχομαι να τον έχει καλά του ο Θεός, αυτό και την οικογένειά του. Κωστή, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ερχόντουσαν μέσα στα γραφεία και κάτι πηγαίνει να μου πούν, αλλά λόγω της πυγμής μου και της λεβεντιάς μου έλεγα: εφόσον δεν είναι μπροστά, μην μου λες για αυτόν και δεν επιτρέπω σε κανένα να μου λες για τον άλλον. Εγώ όμως μπορώ να το κάνω. Οι άλλοι δεν μπορούν. Τους αρέσει να ακούνε. Και αφού τους αρέσει να ακούνε, το ένα φέρνει το άλλο και το άλλο το άλλο, Κωστή μου. Άρα λοιπόν και οι ίδιοι μετόχοι μεταξύ τους δεν φέρνουν να τα κάνουν. Α, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το λέω σίγουρο. Αυτό το λέω σίγουρο. Ότι άμα τους ρωτήσεις 100 διαφορετικές γνώμες και όλοι καταλήγουν στο ίδιο πράγμα.
και τι κάνουμε τώρα. Και όταν τους λες ότι εδώ είναι, σου λένε και τι κάνουμε τώρα. Τα ίδια πράγματα συνέχεια. Μάλιστα. Ωραία. Να κλείσουμε, δεν ξέρω αν θα προσθέσει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτή η ώρα, γενικά σήμερα, έτσι, ήταν μια μέρα πολύ διαφορετική και για το μέλλον του Αγανιά γενικότερα. Φαντάζομαι ότι φεύγεις τώρα, πρέπει να είσαι στην Κέρκυρα. Φυσικά. Γυρνάω σε έναν τόπο που είναι σαν τον τόπο μου. Μάλλον λάθος το λέω. Εκεί με αγαπάνε και με στηρίζουν και είμαι ξένος. Εδώ που είμαι από εδώ, χωρίς να έχω πειράξει κανέναν, που το μόνο που έχω να πω είναι ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά αυτά που είναι στη ηλικία μου, που μεγαλώσα μια γενιά μαζί, που με ξέρανε τα όσα είπα μέχρι τώρα, λέω αλήθεια, από ό,τι και αν είπα ότι πέρασα, από ό,τι και αν είπα ότι υποστήριξα, από ό,τι και αν είπα ότι έχουν δει τα μάτια μου που πολλοί θα θέλανε να μιλάνε και να έχουν τέτοιες άκρες πραγματικά και το μόνο που νιώθουν είναι ζηλία. Εγώ όμως δεν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να φορέσω γραβάντα επειδή περικλείομαι από όλα αυτά. Θέλω να πω λοιπόν ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, αυτά τα αγνά παιδιά, τα οποία σταθήκαν δίπλα μου, την απήχηση που είχα και από πολύ μεγάλους ανθρώπους. Θέλω από πολλούς να έχω τις ευλογίες τους και τις ευχές τους για ό,τι κάνω στη ζωή μου και να με χειροκροτήσουν για την προσπάθειά μου. Και σας παρακαλώ πολύ, σας δίνω έγκληση, διώξτε τους και μη μασάτε και πραγματικά μπείτε μπροστινή για το καλό του Αχανιά. Μη φοβάστε επειδή κάποιος έχει μια θέση ότι μπορεί να σας πειράξει. Κανένας δεν πειράζει κανέναν όταν βλέπει ότι έχει δύναμη ο άλλος. Φιλιά πολλά και σας εύχομαι τα καλύτερα. Μια τελευταία, συγγνώμη, εγώ φταίω, άρχισα να δω. Δεν πειράζει, Κωστή. Ποιανού πρωτοβουλία ήταν να συναντήσεις στο Κατσιγιάννη? Δικές μου. Δικιάς σου. Ωραία. Αυτό... Φυσικά ήταν σε όλα ενήμερος. Για άλλη μια φορά, ο πατέρας μου, ο οποίος παρότι μου έδινε δικές του συμβουλές, στο τέλος μου είπε συγχαρητήρια και μακάρι να μπορέσεις να τα καταφέρεις, Κωστή. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω εδώ δεν θέλει κανένας το καλό καμιανού. Κωστή, εγώ να σου ευχηθώ απλά καλό ταξίδι, έκανες την προσπάθειά σου. Να είστε καλά όλοι. Δεν είχε αποτέλεσμα. Και φαντάζομαι θα παρακολουθήσω να αφανιάσετε και από μακριά, γιατί πάντα το έκανες από ό,τι είχες πει, τουλάχιστον εσύ με δικιά σου δήλωση. Καμία φωτογραφία δεν βγάζω και καμία τίποτα. Θα μείνω όλα ως μια γλυκιά ανάμνηση. Έγινε, να είσαι καλά.